Καστελόριζο, πού ανήκει το, Δεκάνησα, Επτάνησα ή Κυκλάδες. Νομίζω δεν ανήκει πουθενά γιατί δεν είναι νησί, αλλά δεν ξέρω πού πέφτει. Θέλω να μου πεις ποιο νησί είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Κέα ή Τζιά. Κέα. Κέα. Το κλειδώνεις. Το κλειδώνω. Κέα. Τζιά. Δεν ξέρω από Αθήνα. Δεν ξέρω. Να απαντήσω στην τύχη. Τζιά. Ω, ξώθηκες τώρα. Τζιά. Δεν ξέρω. Τζιά. Λογικά. Λογικά, ναι. Ναι, έχω φίλους που έχουν πάει εκεί. Τίποτα όμως. Στην Κέα δεν έχεις. Όχι, όχι. Άρα λες για να πήγανε Τζιά. Για να πήγανε Τζιά. Δεν θα πέρανε 8.000 μέρες. Μπράβο, μπράβο. Μας γάμισε. Δεν θυμάμαι κάτι, αλλά μπορεί να είχαμε πιει. Θα πω Τζιά. Μου ακούγεται καλύτερο, δεν ξέρω. Μου ακούγεται καλύτερο. Τζιά. Μέχρι να το πεις έφτασες. Γεια! Κέα! Έπαιρες κάτι. Φτύστο, φτύστο. Δεν έχω ιδέα από Αθήνα. Θα πω τυχαία Κέα. Στον Αθήνα θα ήξερες, θα έβγαινες έξω στο Σύνο και θα κοίταζες. Πού είναι πιο κοντά. Τζιά. Ήμουν ναυτικός και το ξέρω. Έχεις πάει Τζιά δηλαδή. Όχι, δεν έχω πάει, έχω περάσει. Και λες, α, δεν είναι Τζιά. Από την Κέα δεν πέρασες ποτέ. Όχι, δεν έχω περάσει. Μαλακία είναι πολύ ωραίο νησί. Μοιάζει πολύ με Τζιά να φανταστείς. Είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι το ίδιο νησί. Πότε γίνει άλλος της πόλης. 1856. 1432. Δεν ξέρω. Ιστορία 0. Αχ, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Το 1053. 1956. Πότε? 1856. Δεν ξέρω. Το 1053-54. Το 1922. Πότε? Το 1922. Για την Σμύρνη είπα, μαλακία, Το 1853 νομίζω ήταν. Μπράβο, είδες τώρα που το διόρθωσες πως το έκανες πάλι λάθος. Μπράβο. Πάλι λάθος το έκανα. Ποιους, από ποιους έγινε. Τους Τούρκου, μαλακία. 1453, έπεσα μέσα. Το Μάιο του 1453. Respect, ρε φίλε. Μου άρεσε το Βυζάντιο, ας πούμε, και ξέρω και λίγη ιστορία. Έχει ψηφίσει Βυζάν. Όταν λέμε άλλο στις πόλεις, πια πολύ νοούμε. Λογικά της Αθήνας, ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Ξέρεις από ποιους έγινε άλλος. Ναι. Ποιους. Έλα τώρα μου τα κάνεις αυτά. Το Καστελόριζο ανήκει στα Δωδεκάνησα, Επτάνησα ή Κυκλάδες. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Κυκλάδες. Κυκλάδες. Όχι, Δωδεκάνησα. Το κλειδώνουμε. Εντάξει, Κυκλάδες, πρώτη επιλογή. Το βρήκα. Όχι. Μαλακία. Κυκλάδες. Μου φάνηκες πολύ σίγουρος εδώ. Ναι. Δεν είναι νησί το Καστελόριζο. Τι είναι. Δεν ξέρω. Πόλη, περιοχή. Πού βρίσκεται. Νομίζω Στερεά Ελλάδα είναι. Πάρε Λιβαδιά και μετά σταματάς Καστελόριζο. Δωδεκάνησα, νομίζω. Δωδεκάνησα. Θέλω να μου πεις έναν Έλληνα ιστορικό. Ιστορικό από αυτούς τους αρχαίους. Ας δώσω multiple choices. Ναι. Τουκυδίδης, Αρχιμίδης, Ευκλήδης. Δέλτα, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Ευκλήδης. Δεν έχω ιδέα. Πού ο Αρχιμίδης δεν είναι με τα μαθηματικά αυτός. Κάτι ασχολιόταν, ήταν νέρντουλας. Ποιον άλλο μου έχεις πει. Ευκλήδης, Θουκυδίδης. Κανένας δεν είναι από τους τρεις. Ευκλήδης. Ο Αρχιμίδης, φυσική, άνοση. Α, τώρα πετάμε random λέξεις. Όχι, όχι. Αγάπη, έρωτας. Θουκυδίδης. Πολύ σωστός. Θουκυδίδης. Τελείωσε ξανθιά, Θουκυδίδης. Για πες μου τι έχεις διαβάσει από Θουκυδίδη. Το Θουκυδίδη, Καλά, εντάξει, μη σε κουράσω. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ έτσι. Θέλω να μου πεις ποιο νησί είναι μεγαλύτερο. Λες δώσε Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Το κορίτσι εκεί είναι Μυτιλινέα. Και στο έχει πει. Mm-hmm. Μυτιλίνη είναι μαλάκι. Μυτιλίνη. Σιγουρή. Όχι. Είναι παγίδες αυτές τώρα, το ξέρω. Είναι παγίδες. Έχει σκοτωθεί κόσμος μέσα σε αυτές τις παγίδες. Μυτιλίνη. Λέσβος βασικά. Όσο κοιτάδα αλλάζει, του βγαίνουμε 3 λεπτά μετά. Λέσβος. Μυτιλίνη. Λέσβος. Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Γιατί. Γιατί μου αρέσει το όνομα. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο. Μα λέγαμε κοροϊδεύεις. Το ίδιο είναι. Και αυτό το ίδιο είναι. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Πότε έγινε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Πλάκα κάνεις τώρα. Σου λέω ιστορία 0. Ρώταμε κάτι άλλο. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι χρονολογία. Δεν ξέρω. Άλλο. Εμφύλιο στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. 1456. Κοντά έπεσα. Το 1000. Πολύ καλά το πας. 900. Ρε το πας στη σφαίρα. Κάτι! Μπράβο! Συγχαρητήρια! Καμά! 1921, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. 1653. Δεν ξέρω. Είναι παλιά μωρέ όλα αυτά. Σου λέω, δεν ξέρω από πού να το θυμάσαι τώρα, ίσως ζούσες τον εμφύλιο καταρχάς. Όχι. Πού να το θυμάσαι, βρε παιδί μου. Το θυμάμαι τώρα, πας καλά. 1946. Το 46 και τελείωσε το 49. Τώρα δεν σε ρωτήσεις, μου κάνεις ακόμα και άλλες ερωτήσεις. Σεξουαλικέ. Βέβαια. Ωραία, να το πάρουμε ανάποδα. Τι ερώτηση σεξουαλική θα θες να σου κάνω. Ποια είναι η καλύτερη στάση του σεξ. Ποια είναι η καλύτερη στάση του σεξ. Στα 4 και ας είναι 14, το έχεις ακούσει. Πόσο είσαι. 26. Τι φάση, γιατί. Τα 4. Ξέρεις γιατί, Γιατί. Όλα. Ήρθες ξαναμένη, Ναι. Σε φάση εγώ ήρθα να πω, δεν με νοιάζει, δεν ρωτάς. Όχι, δεν με νοιάζει. Τώρα με ρωτάς για εμφύλια και για τέτοια. Αν είναι δυνατόν τότε. Κάνω. Όμως θα έκανε στερείο η παρτούζα. Αν θα έκανε ή αν έκανα. Έχεις κάνει. Εντάξει.
Είναι τα γόρι μου και δεν μπορώ να απαντήσω. Εντάξει, όλοι πειραματίζονται, έτσι. Όλοι πειραματίζονται. Όλοι τι κάτι έχουμε κάνει. Με ποιο τραγούδι διαγωνίστηκε φέτος στο Eurovision, το Λενάκ το Φουρεϊρεράκ. Με το Φουέγκο. Με το Φουέγκο. Φουέγκο! Ιστορία και παπαριές. Το Φουέγκο. Μου λέγες τέτοιες ερωτήσεις, το σωπάταγα. Για άλλες ερωτήσεις. Φεξάκια, ε. Συγχαρητήρια. Πέρα από την άλωση, τα πήγες περίφημα. Αλήθεια. Περνάς στο bootcamp. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Ψηφίζεις. Άνετα. Τι θες να ψηφίσεις. Ξέρω αν έμπαινε. Τι να ψηφίσεις. Και εγώ το βαρτάκι για πρωτοεμφανιζόμενο. Να έρθεις να τρέχει καλά. Να έρθω. Πρέπει να περνάτε καλά εκεί πέρα. Πολύ καλά περνάμε. Πώς πήγε η συγκόλληση καλά. Πολύ καλά πήγε η συγκόλληση. Πολύ καλά περνάμε. Έχεις ακούσει για τις τρικαλινές. Πρώτον είμαστε ωραίες γυναίκες. Εσύ από πού είσαι. Τρία καλά έχουν τα τρίκαλα. Το τυρί, το ποτάμι και οι γυναίκες. Αμαν, τσιτσούρια. Subscribe, like και στο Instagram follow. Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Μπράβο ρε Τζον Λένον, μπράβο ρε Τζόνι Λένον, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Καλή συνέχεια, καλά να περνά, καλούς πειραματισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Θες να πεις κάτι άλλο τώρα που σου δίνεται αυτό το βήμα, το μετέωρο του Πελαργού. Ο Μπέρτον είναι φοβερός, ένας και μοναδικός. Όλοι subscribe, κουδουνάκι, τα πάντα. Ξέρεις γιατί σε χαίρομαι, γιατί έχεις δούσει.